Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Προτάσεις για τα νέα τέλη κυκλοφορίας του 2018 συντάσσουν αυτές τις μέρες στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο και δεν αποκλεί ακόμα και κάποιες μειώσεις. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πραγματικά θα επιδιώξει το Υπουργείο Οικονομικών να πληρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα τα τέλη κυκλοφορίας, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουμε δει πολλούς είτε να επιστρέφουν τις πινακίδες τους, είτε απλά να επιλέγουν να μην πληρώσουν τα τέλη τους, επειδή ακριβώς είναι πάρα πολύ υψηλά. Έτσι, στο Υπουργείο Οικονομικών σκέφτονται ακόμα και στοχευμένες μειώσεις, όπως πολύ σωστά είπες, έχοντας όμως το μυαλό τους ότι πρέπει να διατηρηθεί ο στόχος της πραξιμότητας του 1,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, τι θα σημαίνουν αυτές οι μειώσεις? Το ίσως η μεγαλύτερη και αυτή που θα έχει τη μεγαλύτερη σημασία και αξία είναι στα παλιά αυτοκίνητα, άνω της δεκαετίας δηλαδή, και άνω των 2.000 κυβικών. Αυτά ήταν και η κατηγορία που είχε επιβαρυνθεί με τα υψηλότερα τέλη και είχε πολλές περιπτώσεις. Παλιά αμάξια, τα οποία είχε απομειωθεί η αξία, θα πληρώνουν τέλη στα 500, 600, ακόμα και 1.000 ευρώ. Σε ένα αμάξι αξίο το οποίο δεν ξεπερνούσε τα 5 ή τα 6.000 ευρώ. Και αυτό δημιουργήσε ένα πολύ μεγάλο θέμα, είχε καταστρέψει, κατακριμνίσει την μεταπολιτική τους αξία και πάρα πολλοί ήταν εκείνοι που έλεγαν ότι απλά δεν με συμφέρει να πληρώσω τα τέλη γιατί φτάνουν και σε... Και δεν το αγοράζανε και κάνει, δηλαδή ήταν... Ακριβώς. Οπότε αυτή η περίπτωση είναι εκεί, συζητιέται μια στοχευμένη μείωση. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει πάλι με τα αμάξια που είναι περίπου δεκαετίες και εκεί γίνεται μια προσπάθεια να υπάρχει ένας υβριδικός υπολογισμός των τελών, να έχουν να κάνουν δηλαδή και με τον κυβισμό όπως γίνεται στα παλιότερα αμάξια, αλλά και με τους ρήπους. Οπότε να υπάρχει ένα μοντέλο στο οποίο να μην έχει μόνο τον κυβισμό, να μπουν και μέσα στην εξίσωση και οι ρήποι, ώστε να είναι πιο εξορθολογισμένη η περίπτωση. Επίσης, θα υπάρχουν περισσότερα κλιμάκια και ένα κυβισμό και ένα ρήπο. Στον κυβισμό εξετάζεται το Υπουργείο Οικονομικών να υπάρχει κλιμάκια ανά 100 κυβικά εκατοστά και αντίστοιχα μικρότερα στους ρήπους. Όπως επίσης θα υπάρχει και μεγαλύτερη κλιμάκωση ανάλογα με την ηλικία. Γιατί υπήρχε πρόβλημα αμάξια που είχαν διαφορά σε κάποιους μήνες ή κάποιες εβδομάδες, να είχαν πολύ μεγάλα διαφορετικά τέλη, επειδή ακριβώς ενέπειταν σε διαφορετικές κατηγορίες. Για 6 μήνες δηλαδή μπορούσε να πληρώνεις ακόμα και διπλάσια τέλη. Αυτά είναι τα θέματα που έχει στο μυαλό του το Υπουργείο. Εφόσον γίνουν αυτά, θα δούμε μια ελάφρυνση και πολιτικά δηλαδή αυτό θα πουληθεί ως ελάφρυνση στους κατόχους αυτοκινήτων, κυρίως μεγάλου κυβισμού. Είναι κάτι που το στηρίζουν και οι έμποροι αυτοκινήτων, καθώς θεωρούν ότι με μειωμένα τέλη θα υπάρξει κινητικότητα, κυρίως τα μεταχειρισμένα. Και περιμένουμε να δούμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες πού θα καταλήξει αυτή η συζήτηση και πώς θα βγουν ξανά τα νέα τέλη κυκλοφορίας.